Ο Βιερίνιο θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ακόμα δεν έχει καταλήξει το ακριβώς τι θέλει. Είναι κάπου ανάμεσα στη θέση του τεχνικού διευθυντή με του μάνατζερ του Βιερίνιο. Αυτό που θέλει να κάνει στο μέλλον. Θα φανεί, αλλά σίγουρα ο Βιερίνιο θα είναι κομμάτι του ΠΑΟΚ και στο μέλλον όταν θα φορέσει το κουστούμι και τα ποδοσφαιρικά. Ήταν η λυμένη απόφαση για να διαμορφωθεί γενικά όλο το προπονητικό κέντρο. Κεφάλαιο δεν γίνεται αυτό σε μία μέρα. Ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα αρχίσει να κάνει αυτή την είναι ανακαίνιση του εισαγωγικά. Ξεκινάει από το γυμναστήριο, έρχεται στα τέλη τη εβδομάδα η ειδική εταιρεία που έχει μελθεί αυτό τη Μπάγκερ Μονάχου τη Εθνική Γερμανία για να το φτιάξει και μάλιστα αναμένονται να μπουν αρκετά καλούδια κεφαλική μέσα. Κάποια στιγμή συζητήθηκε από τον ΠΑΟΚ αν μπορέσει στο μέλλον να ενσωματώσει και αυτή τη τεχνολογία που ενσωμάτωσε πρόσφατα η Norwich. Είναι μια τεράστια οθόνη 360 μοιρών, ναι, όπου μπαίνει μέσα ο ποδοσφαιριστής και προσπαθεί, του προβάλλει και την ακρίβεια αυτό διάφορα σενάρια αγώνα, ναι, πάσες και όλα αυτά, και μπαίνει ο ποδοσφαιριστής μέσα για να βελτιώσει.